Καλησπέρισουμε τον κύριο Στέλιο Βιολάκη. Καλώς σας βρήκα. Πρόεδρος Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους σας. Τώρα, κύριε Βιολάκη, σας έχουν αλλάξει τα φώτα, θα παίξω λίγο με αυτό. Οι τιμές, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στα υλικά γενικότερα. Θεωρώ ότι λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι μας, ότι κατά συνήθεια ό,τι ανεβαίνει, κάνουμε το σταυρό μας επειδή κατέβηκε λίγο. Αν δούμε το ρεύμα, τις βενζίνες, το ενεργειακό κόστος, που όλα αυτά επηρεάζουν σίγουρα τα δικά μας υλικά, όπως και όλα τα υλικά, δεν είναι μόνο τα δικά μας. Είχαμε ένα μεγάλο ράλι τιμών περίπου πριν ένα χρόνο. Τώρα, ας το πούμε, ήμασταν ικανοποιημένοι γιατί έπεσε ένα 15-20%. Αλλά όταν έχει ανέβει ένα υλικό 100% και μείνει στο 80%, τι να το κάνεις. Ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τιμές οι οποίες θα συζητάμε και να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι σαν κατασκευαστικός κλάδος ή σαν ηλεκτρολόγοι. Γιατί κατά συνέπεια επηρεάζονται όλα μαζί. Επηρεάζονται αυξήσεις στην ενέργεια, αυξήσεις στα καύσιμα, αυξήσεις στις πρώτες ύλες των υλικών μας, μεγάλες αυξήσεις. Το οποίο κατά συνέπεια καταλήγει στον καταναλωτή όταν πριν για 2-3 χρόνια με σήμερα έχει μία αύξηση στο κόστος το να κατασκευάσει οποιοδήποτε μορφή σε εγκατάσταση είτε από ένα απλό μεραμέτι μέχρι μία καινούργια εγκατάσταση σε ένα σπίτι έχουμε μία επιβάρηση πάνω από 25-30%. Μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί φανταστείτε ότι αυξηθήκαν και καλώς αυξηθήκαν οι μισθοί των υπαλλήλων γιατί χωρίς καλοπληρωμένους συνεργάτες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αλλά την ίδια στιγμή, ό,τι αύξηση να πήραν οι καημένοι, ήρθαν όλες οι υπόλοιπες αυξήσεις, οπότε σοκεράστηκαν. Άρα λοιπόν, καταναλωτές, για τους καταναλωτές, γιατί και εμείς με τη σειρά μας καταναλωτές είμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε τεχνικοί, ότι δεν είμαστε καταναλωτές. Μπορεί να μην είμαστε καταναλωτές στο επάγγελμά μας. Είμαστε όμως καταναλωτές σε όλα τα υπόλοιπα. Και εμείς έχουμε το ίδιο στενοχώρια, το ίδιο άγχος, τον ίδιο προβληματισμό, πώς θα καταφέρουμε λίγο-λίγο να καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε αυτές τις διαφορές. Μια αύξηση τιμών τώρα, εκτόξευση των υλικών, των τιμών των υλικών, κύριε Βιολάκη, που έχετε σε μια περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα φαίνεται ότι ανθεί, έτσι. Συνήθως αυτά πάνε παρέα. Δεν είναι τυχαίο ότι αν θα παρατηρήσετε, είναι σαν τα καύσιμα, που την ώρα που έρχεται το καλοκαίρι, εντελώς συμπτωματικά. Εντελώς συμπτωματικά. Σήμερα είμαστε 2-2. Ναι. Αυξάνονται οι βενζίνες και αυξάνονται το πετρέλαιο. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν ακούμε από εσάς, από τους δημοσιογράφους, πέφτει η τιμή του Brent, πέφτει. Πρώτα πέφτει, αλλά στο Ηράκλειο δεν το βλέπουμε. Γιατί μιλάμε για το Ηράκλειο. Το ίδιο είναι και σε εμάς. Τώρα, από αυτό το μήνα, από τέλος του μήνα, που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο στο νησί μας, αλλά γενικά υπάρχει πάντοτε πριν να ξεκινήσει το καλοκαίρι, υπάρχουν οι ανακαινήσεις, υπάρχουν τα πλάνα να ολοκληρωθούν, συν τα μεγάλα έργα. Θα αρχίσουν να βάζουν μία αύξηση κάθε 15 μέρες. Τώρα, πείτε το λίγο αυτό με τα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Και ο τουρισμός έχουν φέρει ως αποτέλεσμα κυριολεκτικά να μην προλαβαίνετε όσοι έχετε απομείνει στο επάγγελμα. Είναι το φαινόμενο, δεν φταίνε τα μεγάλα έργα, μην κοροϊδευόμαστε, ούτε φταίει και ο τουρισμός. Όπως βλέπετε, οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει, οτιδήποτε καινούργιο μπαίνει στη ζωή μας, να το πούμε με το όνομά του, φωτοβολταϊκά στη στέγη, προκειμένου να εξοικονομήσουμε κάποια ενέργεια ή είναι απαιτητό πλέον και στις νέες κατασκευές. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνηση, γιατί πρέπει να κατεβάσουμε τους ρήπους. Οπτικές ίνες, διότι σε κανένα μας δεν φτάνει το ίντερνετ. Είμαστε μονίμως με παράπονα. Ή ότι οποιαδήποτε άλλη νέα μορφή που, δόξα τω Θεώ, υπάγομαι σε ένα επάγγελμα που είναι όλη η νέα τεχνολογία πάνω του, όλο βγαίνουν καινούρια πράγματα, άρα αυξάνονται οι απαιτήσεις από τις ίδιες εγκαταστάσεις, χωρίς να κατασκευαστούν άλλες, και την ίδια στιγμή να υπάρχει έλλειψη προσωπικού μεγάλη. Να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τους
νέους να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Θα μιλήσω για το δικό μου επάγγελμα. Όταν βλέπουμε ότι εισάγονται κάθε χρόνο στο ΕΛΜΕΠΑ, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, γύρω στα 100 άτομα, και όταν θα πάμε, όταν παίρνουν το πτυχίο στην ορκομοσία τους και αποφυτούν 20. Ναι. Άρα τα εγκαταλείπουν, δηλαδή, λέτε. Γιατί πού το αποδίδετε σε αυτό, κύριε Βιολάκη? Κοιτάξτε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις και έχει μεγάλες απαιτήσεις όχι ιδιαίτερα τόσο πολύ στις γνώσεις, ότι είναι δύσκολο στο να το καταλάβεις. Uh-huh. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο συνέχεια χρειάζεται να εξελίσσεσαι. Yeah. Δεν γίνεται να πας να πεις ότι έμαθα κάτι και εντάξει, επαναπαύτηκα, μια ζωή θα κάνω αυτό το πράγμα, διότι δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσω. Ναι. Τώρα όμως δεν είναι σκληρό επάγγελμα. Δεν είναι, έχει καμία σχέση. Τώρα δεν είστε πια με τα κομπρεσέρ να ανοίγετε τους τοίχους και τα υπόλοιπα. Κομπρεσέρ πάντα θα υπάρχουν, απλά δεν έχουν καμία σχέση τα κατασκευαστικά που ήταν πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, με τα κατασκευαστικά που γίνονται σήμερα. Mm-hmm. Σίγουρα έχουν μπει στη μέση υλικά σε τείχους υψοσανίδας, έχουν μπει υλικά, ελαφριά υλικά, έχουν αλλάξει σχεδόν κατά 50% ο τρόπος δόμησης σε όλα τα χτίρια, το βλέπετε και μόνοι σας, mm-hmm. ότι παλιά για να βλέπαμε ένα μεταλλικό χτίριο ή ένα χτίριο με υψοσανίδα ήταν 1 στα 100. Mm-hmm. Τώρα τα περισσότερα, δόξα τω Θεώ, η μηχανική, η επιστήμη τους προχωράει καλά. Έχουμε σεισμούς, έχουμε τέτοια, πρέπει να τα ελέγχουν κι αυτοί. Οπότε εμείς μας έφεραν αυτό το πράγμα, μας έφεραν μια ευκολία στο κατασκευαστικό. Καμία σχέση ο ηλεκτρολόγος του 80 και του 90 με τον ηλεκτρολόγο του 2020. Ο ηλεκτρολόγος του 2020, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, χρειάζεται να έχει ένα υπολογιστή που είναι στο κινητό του, uh-huh. ένα τάμπλετ, ένα υπολογιστή στο σπίτι του. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς υπολογισμούς, νέες εγκαταστάσεις, έξυπνα χτίρια. Βλέπετε ότι ακόμα και, και στις πιο απλές επιχειρήσεις, να μην κάνουμε διαφήμιση, που πουλάνε οποιαδήποτε υλικά, σας παροτρύνουν να αγοράσετε, δηλαδή αγοράζετε, πουλάει υπολογιστή κάποιος και λέει πουλάω και μια έξυπνη μπρίζα που θα τη βάλετε στην πρίζα να την ελέγξετε από το κινητό σας, να ανοίξετε το φως, να ρυθμίσετε το φως. Αυτά όλα είναι πάνω στο κομμάτι της ηλεκτρολογίας. Άρα πλέον μετράνε, κύριε Βιολάκη, εξυγχρονισμός, εξειδίκευση πλέον στο δικό σας επάγγελμα. Απαιτεί εξειδίκευση και αυτή η εξειδίκευση δεν γίνεται να έρθει με το πήγα μία φορά σχολείο και κάτι διάβασα. Uh-huh. Να μιλήσω και για το φορέα που εκπροσωπώ, το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ομοίρακλειου, που έχουμε ένα ιδιόκτητο χτίριο και διεξάγουμε σεμινάρια και παρουσιάσεις σχεδόν από 10 έως 14 φορές μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Ανοιχτές για όλους. Είναι ανοιχτές για τον τεχνικό κλάδο, ανεξαρτήτως αν είναι κάποιοι μέλη μας ή μη μέλη μας. Mm-hmm. Έχουμε ηλεκτρολόγους σήμερα, έχουμε μπόλικους δηλαδή, έχουμε. Στο σύνδεσμο αυτή τη στιγμή είναι γραμμένοι 260. Στο Ηράκλειο. Στο νομό Ηρακλείου. Και υπολογίζουμε ότι είναι περίπου άλλοι 100 που δραστηριοποιούνται στην ΕΤΕΜ, στην Επιστημονική mm-hmm. Τεχνική Ένωση Μηχανολόγων. Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνονται μεγάλες. Δηλαδή, 360 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες περίπου, υπολογίζουμε στο νησί. Από εκεί μετά υπάρχουν οι ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι είναι στις υπηρεσίες, mm-hmm. στα ξενοδοχεία, ως συντηρητές, mm-hmm. προϊστάμενοι συντηρήσεως. Όλοι αυτοί δηλαδή είναι σε ένα επίπεδο εισάξιο των μελών του Συνδέσμου ή της ΕΤΕΜ που για να παραβρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Στις υπηρεσίες όπως Δήμος Ηρακλείου, Δήμοι στο νομό Ηρακλείου, στην περιφέρεια που είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί, παρόλο που είμαστε τόσοι, συν το βοηθητικό μας προσωπικό, πάλι δεν φτάνουμε. Δηλαδή, αν θα βρείτε ένα ηλεκτρολόγο κάπου να πίνει καφέ το πρωί, θα μου φανεί πάρα πολύ παράξενο. Είναι σπάνιο θέμα. Όλοι τρέχουμε και όλοι έχουμε ένα παράπονο. Τρέχουμε και όσο και να ζοριστούμε, δεν λασκάρει η δουλειά. Απέναντίας κάθε μήνα γίνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί έρχονται οι απαιτήσεις από την εξέλιξη. Mm-hmm. Έρχονται οι απαιτήσεις από τα νέα προϊόντα. Και οι ίδιοι πελάτες, οι παλιοί μας που λέμε, εντάξει, του το φτιάξαμε το σπίτι, τελείωσε. Όχι, θα τον εκαλέσεις πίσω, να του πεις, θέλω να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρέπει να ξανασχοληθεί μαζί σας κάποιες μέρες.
πρέπει, θα του πεις, δεν είμαι ευχαριστημένος από το ίντερνετ. Μου φέρανε από την Κίνα. Αυτό είναι τα τελευταίες μέρες. Το έχουμε ακούσει κατά κόρον. Α, κατάλαβα. Γιατί πλέον είναι το παράπονο των τελευταίων ημερών. Μπαίνουν όλες οι οπτικές σύνδεσμες μέσα στο Ηράκλειο. Οπότε, σε παρακαλώ, έλα να μου φτιάξει. Οπότε, προστίθονται όλη την ώρα απαιτήσεις και ζήτηση μέσα στις εγκαταστάσεις, τις ήδη υπάρχουσες, και σίγουρα είναι ένα επάγγελμα που ακόμα και στην περίοδο της κρίσης μπορεί να μην κερδοφορήσαμε, μπορεί να μην καταφέραμε να αλλάξουμε εξοπλισμούς, αλλά τουλάχιστον ένα μεροκάματο το πήγαμε στην οικογένειά μας και η οικογένειά μας συνέχισε να επιβιώσει. Κατάφερε να επιβιώσει. Είστε μια χαρά το επαγγελμά σας, κύριε Βιολάκη, μην ανησυχείτε. Και επειδή και εμείς πρέπει να πουλήσουμε, κύριε Βιολάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνοντας, απλά θα ήθελα να σας πω ότι μια δράση, η οποία απλά να την ανακοινώσω γιατί δεν το γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου ανέλαβε, πήρε μια μεγάλη απόφαση να διοργανώσει για πρώτη φορά ηλεκτρολογική έκθεση στην Κρήτη, σε συνεργασία με το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Οπότε 17, 18, 19 Μαΐου θα έχουμε για πρώτη φορά μια ηλεκτρολογική έκθεση νέων τεχνολογιών. Δεν είναι μια απλή ηλεκτρολογική έκθεση. Και στη διάρκεια της έκθεσης θα φιλοξενηθεί και η τακτική γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων όλης της Ελλάδος. Οπότε θα είναι ένα τριήμερο που πραγματικά θα παραβρεθούν όλοι οι ηλεκτρολόγοι από όλη την Ελλάδα στο νησί μας. 17, 18, 19 Μαΐου. Μαΐου. Θα τα ξαναπούμε τότε. Εννοείται, θα πρέπει να μας έρθετε στα εγγένεια και στις δράσεις του συνεδρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.